του κόσμου από ένα νέο πολιτικό που πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, που μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και που αποκαθιστά, ας το πω, μια ειλικρινή σχέση με τους πολίτες μετά από όλο αυτό το πράγμα που υπέστησαν οι συμπολίτες μας, ακούγοντας ότι ο ΕΒΙΑ θα καταργηθεί και βλέποντας ότι ο ΕΝΦΙ αυξήθηκε κατά 15%, ακούγοντας ότι θα πάρουν 13η και 14η σύνταξη και βλέπουν να συζητείται να κοπεί η 13η και ο 13ος και 14ος μισθός, ακούγοντας ότι πρόκειται να αποκατασταθούν οι συντάξεις και βλέποντας ότι μειώθηκαν οι συντάξεις. Λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά τα οποία άκουσαν και τα οποία εν συνεχεία διεψεύστησαν με παταγώδη τρόπο εξαιτίας, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Πρωθυπουργού, της αυταπάτης την οποία έχει. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν αποκαθιστά νομίζω αυτή την ελπίδα και αυτή τη σχέση εμπιστοσύνη. Αυτό προφανώς επηρεάζει πολιτικές δυνάμεις. Και κυρίως επηρεάζει πολιτικές δυνάμεις που αντιλαμβάνονται την ανάγκη να αντικαταστήσουμε τη βαριά φορολογία και την ισοπεδωτική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Και ουσιαστικά με αλλαγή και στους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά και με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεγέθυνση και ανάπτυξη οικονομία. Αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά ένα από τα σημεία τα οποία έχουμε ήδη καταθέσει, που λέμε τι θα μειώσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους για τα πλεονάσματα, αλλά θα αυξήσουμε από την άλλη μεριά τους στόχους για τη μεγέθυνση της οικονομίας. Αυτό δεν πιστεύω πρώτον, εγώ διευκρινίζω, ότι πρέπει να συνδέεται με μία ονοματολογία. Το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι αυτό πρέπει να καταδεθεί στους πολίτες. Με τους πολίτες μιλάω. Άρα το επιχείρημα δεν μπορεί να είναι, το διευκρινίζω, επειδή θα έρθει ο Α πολιτικός, ελάτε σε εμάς, ανάποδα. Είναι, επειδή έχουμε αυτή την πολιτική θέση και επειδή παρουσιάζουμε το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι πολίτες έρχονται σε εμάς και προφανώς ενδεχομένως και πολιτικοί από άλλους χώρους θα έρθουν γιατί αντιλαμβάνονται, αν θέλετε, αυτή την κοινωνική προσταγή. Αλλά όχι όμως το αντίστροφο, έτσι. Πρώτα λοιπόν το πρόγραμμα, πρώτα η σχέση με τους πολίτες, πρώτα η οικοδόμηση αυτών των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών μέσα στην κοινωνία και μετά φυσικά τα πρόσωπα. Και νομίζω ότι εκεί είμαστε τώρα, δεν είμαστε στη στιγμή των προσώπων. Καταλαβαίνω ότι δημοσιογραφικά είναι πιο ενδιαφέρουσα η συζήτηση τι θα γίνει με τον Α, τι θα γίνει με τον Β, αλλά δεν είμαστε εκεί. Και θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο επίπεδο συζήτησης σε επίπεδο ηγεσίας.